Κύριε Αγγελίδη, μέχρι και το FBI έψαχνε τον 19χρονο που συνελήφθη για την επίθεση στη CableNet. Ναι, όντως έχει αναφερθεί χθες στο δικαστήριο. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει αρκετές διαστάσεις. Όπως είχα πει και χθες, είναι ιδιάζουσας μορφής και υπάρχουν αρκετές ερεύνες που θα γίνουν. Και πέρα από την διερεύνηση, ενώ τις διαδικασίες που θα τηρηθούν, προχωρούμε έτσι ώστε να εξακριβώσουμε με βάση το ότι έχει αναφερθεί στο δικαστήριο συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε το τι υπάρχει πίσω από αυτήν την υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι τελούν υποκράτηση τα δύο πρόσωπα και βεβαίως επικεντρώνονται να κρατήσουν έτσι ώστε να εξακριβώσουν μέσα από τις εξετάσεις που θα γίνουν και τα τεκμήρια που έχουν κατασχεθεί συγκεκριμένα στοιχεία. Και όντως η συνεργασία με το εξωτερικό είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για να δούμε το τι υπάρχει και βεβαίως θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες εκτός Κύπρου. Εντάξει, είναι δηλαδή, μιλάμε για εγκέφαλο που φαντάζομαι ψάχνετε να δείτε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας και το τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Βρέθηκαν και χρηματικά ποσά, είναι μια δεδαλώδης ιστορία. Ναι, έχει σημασία να καταγραφείτε και για σκοπούς δικής μας ενημέρωσης ο τρόπος δράσης, ενώ το τι έχει γίνει ακριβώς και αναλόγως. Εντάξει, υπόθεση θα προχωρήσει να διερευνάτε, να δούμε και εμείς σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε συνεχώς, διαμορφώνοντας μετά το τέλος της υπόθεσης, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για συμβουλές προς τους πολίτες ή ιδιοκτήτες εταιριών με βάση κάποια στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίζουμε ανεξαρτήτως της υπόθεσης πάντα, έτσι ώστε να δούμε το τι υπάρχει. Γιατί αντιλαμβάνεστε, έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό η τεχνολογία και το διαδίκτυο, που έχει σημασία να δώσουμε πέρα από τη διερεύνηση και κάποια μέτρα σημαντικά που να ανταποκρίνονται στις σημερινές καταστάσεις για να προστατεύονται οι πολίτες, είτε οι ίδιοι, είτε η περιουσία τους, είτε άλλα έγγραφα σημαντικά ή ακόμα και λογαριασμοί τους. Και να επενδύσετε σε τέτοιους εγκεφάλους. Όχι, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, μιλούμε για ανθρώπους που μπορούν σε νεαρή ηλικία να χειρίζονται και να εξελίσσουν διάφορα πράγματα της τεχνολογίας. Άρα δηλαδή είναι καλό δηλαδή, όπου εντοπίζετε τέτοια λαβράκια να τα εκμεταλλεύεστε σε εισαγωγικά. Ναι, ακριβώς αυτόν έχω απαντήσει και προηγουμένως, ναι. Ότι καταγράφεται και δεν διαδίδεται σημασία γενικότερα στην υπόθεση το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με ποιον τρόπο είχαν καταφέρει, αν θέλετε, να μπλοκάρουν τα συστήματα. Γι' αυτό έχει σημασία και για τη διερεύνηση, αλλά και για μας, έτσι ώστε να δούμε το τι, πώς προχωρούμε και εμείς σαν αστυνομία στην αναβάθμιση του δικού μας έργου και των εξετάσεων μας. Και βεβαίως κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία προς τους πολίτες, το τι θα πρέπει να πούμε περισσότερο πέρα από αυτά τα οποία έχουμε πει, για προληπτικά να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Μάλιστα.